Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που μιλάω πάλι εδώ πέρα στη Φόσκο μετά από χρόνια, που, αν και αυτή τη φορά δεν το κάνουμε διαζώσεις. Συγγνώμη, τα slides είναι στα αγγλικά, γιατί και η ομιλία θα είναι στα ελληνικά με πάρα πολλές αγγλικές λέξεις, γιατί δεν έχω βρει ακριβώς όλη την ελληνική ορολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιήσω. Μη φοβάστε τα πολλά αρχικά που φαίνονται στο αρχικό slide, το SPDX και SBOM, θα τα εξηγήσω όλα αυτά στη διάρκεια της ομιλίας. Ναι. Όπως και οι άλλες ομιλίες, παρόλο που θα προτιμούσα να είναι πιο interactive, δεν έχουμε διακοπές, οπότε ό,τι είναι γράφεται στο chat και θα τα κοιτάξω μετά. Δεν τα διαβάζω αυτή την ώρα ακριβώς, για να μην κοιτάζω και το chat παράλληλα με όλα τα άλλα που κοιτάζω. Οπότε θα τα κοιτάξω μετά και θα απαντήσω ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν με ξέρετε, είμαι ο Αλέξης Ζάβρας, δουλεύω στο Μόναχο, ζω στο Μόναχο εδώ και 10 χρόνια. Ο επίσημος τίτλος, δουλεύω στη μια μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία που λέγεται Intel. Ο επίσημος τίτλος μου είναι Senior Open Source Compliance Engineer. Βασικά ασχολούμαι με open source στην εταιρεία και ό,τι κάνει η Intel, που είναι μια τεράστια εταιρεία με 100.000 κόσμο, ό,τι έχει σχέση με open source, κάπως πιθανόν να εμπλέκομαι. Και γενικά ασχολούμαι με open source από πριν εμφανιστεί ο όρος, ας πούμε, η εμφανιστεί ο όρος του ελεύθερου λογισμικού. Έχω μια μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα πράγματα. Αλλά για αυτό το συγκεκριμένο θέμα για το οποίο θα μιλήσω, ασχολούμαι από το 2011, όχι αποκλειστικά βέβαια, γιατί κάνω πολλά πράγματα, αλλά με αυτό το θέμα έχω αρχίσει και ασχολούμαι από το 2011 περίπου και θα μιλήσω γι' αυτό. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε, το software τη σημερινή μας εποχή, το λογισμικό, θα τα βρίσκω σιγά σιγά τα ελληνικά, είναι αρκετά περίπλοκο. Βέβαια. Και οτιδήποτε software, λογισμικό, παράγεται αυτή την εποχή είναι οπωσδήποτε ένα συνδυασμός από διάφορα συστατικά, ωραία, components. Και εδώ και 10-15 χρόνια μιλάμε για αυτόν τον κανόνα το 80-20, του στυλ, που σημαίνει ότι όταν παράγεις ένα λογισμικό, αυτό που πρέπει να κάνεις στην ουσία είναι να ασχολείσαι με το 20%. Το 80% πρέπει να είναι έτοιμα συστατικά, τα οποία παίρνεις και τα ξαναχρησιμοποιείς. Και τώρα πια η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι αυτά να είναι ELAC, λογισμικό ελεύθερο και ανοιχτό κώδικα. Αν ασχολείσαι με πάνω από το 20%, κάτι κάνεις λάθος. Ωραία. Αυτό ισχύει σίγουρα στα μεγάλα έλεγα λογισμικού, ισχύει σίγουρα σε σχεδόν τα περισσότερα εμπορικά λογισμικά, παρόλο που η εντύπωση μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά μην νομίζετε, ξέρω εγώ, ότι η δικιά μου εταιρεία, η εταιρεία στην οποία δουλεύω, η Intel, όταν φτιάχνουμε κάτι, δεν ασχολούμαστε για πάνω από το 20%. Έτσι. Μιλάμε για ολόκληρο το πράγμα, για ολόκληρο το λογισμικό. Δεν πρόκειται να γράψει εσύ το memory management, θα χρησιμοποιήσει ένα σωρό βιβλιοθήκες, γιατί δεν είναι αυτό το οποίο σου δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οπότε πρέπει να εστιάσει το 20%. Τι γίνεται όμως με το υπόλοιπο 80% ή τι γίνεται με το 100%. Αυτό βάζει την έννοια του SBOM, που σημαίνει Software Bill of Materials, και στα ελληνικά δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς μεταφράζει το Bill of Materials, αλλά είναι η λίστα υλικών, ας πούμε, η λίστα περιεχομένων. Ένας βασικός ορισμός, ας πούμε, και θα το αναλύσουμε στη συνέχεια με πολλά παραδείγματα, είναι ότι αυτή η λίστα υλικών, ο κατάλογος, όπως θέλουμε να το πούμε, ναι, είναι ένα record το οποίο δείχνει τι λογισμικό υπάρχει μέσα σε ένα πακέτο λογισμικού το οποίο κυκλοφορεί. Ωραία. Και επίσης μπορεί να μιλάει και για πληροφορίες, όχι ακριβώς για το ίδιο το λογισμικό, αλλά για το supply chain, δηλαδή μεταπληροφορίες από πού ήρθε αυτό το λογισμικό. Ωραία. Το πήρα από αυτόν και το κατέβασα από εκεί, εκείνη τη χρονική στιγμή και διάφορα τέτοια.
όλα αυτά τα συστατικά τα οποία αναφέρονται μέσα εκεί είναι βιβλιοθήκες, modules, ανάλογα τη γλώσσα που χρησιμοποιείς, τι είναι τα διάφορα. Μπορεί να είναι είτε LAC, είτε είναι ιδιόκτητα ή proprietary, licensed. Μπορεί να είναι δωρεάν ή να πρέπει να τα αγοράσεις. Δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, η όλη ιδέα είναι ότι έχουμε κάτι το οποίο περιγράφει ό,τι περιέχετε μέσα σε το λογισμικό. Και αυτό το κατάλογο δεν σημαίνει ότι θα το κάνεις παγκοσμίως διαθέσιμο, ελεύθερο ή οποιονδήποτε. Μπορείς μόνο να τον δίνεις σε συγκεκριμένους αυτούς που θέλεις εσύ. Άρα η γενική έννοια είναι ότι υπάρχει πληροφορία για αυτό το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείς, που υπάρχει. Ποιος βολεύει να το χρησιμοποιεί αυτό, η άποψη μας που ασχολούμαστε με αυτό πολύ, είναι ότι οποιοδήποτε οργανισμός ή και individual προγραμματιστής ενδιαφέρεται για να ξέρει τι υπάρχει στο λογισμικό και θέλει να κάνει καλύτερο support στο δικό του και άμα το έχει και χρήστες ή πελάτες ή όπως θες να το πεις. Ένας τέτοιος κατάλογος υλικών ή περιεχόμενα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Yeah. Και υπάρχουν διάφορες απόψεις ή μάλλον όψεις το πώς το βλέπει ο καθένας. Μπορεί να το βλέπεις είτε από τη μεριά του παραγωγού, να ορίστε, εμείς είμαστε μια μικρή εταιρεούλα η οποία μεγάλη εταιρεία, δεν έχει σημασία, ή κάτι ο οποίος παράγει αυτό το λογισμικό και να ορίστε τι σας δίνουμε, ωραία, να ορίστε μια λίστα με το τι είναι αυτό που παίρνετε άμα χρησιμοποιείτε το δικό μας λογισμικό. Είτε το αγοράζετε, είτε το παίρνετε δωρεάν, είτε το κατεβάζετε από το GitHub, οτιδήποτε. Ή αντίστοιχα αυτοί που το καταναλώνουν, και αυτοί που το καταναλώνουν ή το απλώς το χρησιμοποιούν ή το παίρνουν και το ενσωματώνουν μέσα σε κάτι άλλο προϊόν το οποίο το βάζουν. Το λογισμικό, όπως ξέρετε, είναι το κλασικό παράδειγμα που μπορείς να παίρνεις διάφορα modules, να τα συνθέτεις, να τα μετατρέπεις άμα είναι ELAC, να τα αλλάζεις λίγο και να φτιάχνεις κάτι καινούριο που δεν το είχαν φανταστεί οι αρχικοί κατασκευαστές λογισμικού. Παρόλο που τώρα δεν είναι θεσμοθετημένη αυτή η έννοια του να δίνω ένα SBOM, πολλές φορές το περιβάλλον στο οποίο κινείται ένα λογισμικό το προδιαγράφει. Δηλαδή συνήθως όταν, καμιά φορά, όχι συνήθως, υπάρχουν περιπτώσεις που όταν κάνεις ένα συμβόλαιο και λες θα μου δώσεις λογισμικό και θέλω να μου πεις τι έχει μέσα, ρε παιδί μου, για να ξέρω κι εγώ. Άρα μπορεί να είναι, ή μπορεί να είναι νομική. Θέλω να ξέρω τι είναι μέσα για να ξέρω ότι δεν παραβιάζω κανέναν κανόνα και θα μιλήσω γι' αυτό ακριβώς μετά. Ωραία. Ή και προφανώς για τεχνικούς λόγους θα ήταν καλό να ξέρω τι έχει μέσα αυτό το λογισμικό για να ξέρω, να ενδιαφέρομαι για την ασφαλειά του ή να ενδιαφέρομαι για το πώς θα το ενσωματώσω μέσα σε κάποιο άλλο προϊόν που παράγω εγώ. Γιατί να έχεις λοιπόν... Όταν ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία πριν από 10 και χρόνια, ωραία, ένας βασικός παράγον ήταν η νομική συμμόρφωση, το legal compliance που γράφω εδώ πέρα. Όπως ξέρετε, οι άδειες λογισμικού σου δίνουν δικαιώματα, αλλά σου έχεις και ορισμένες υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στη GPL πρέπει να δίνεις τον κώδικα, ξέρω εγώ, άμα δίνεις ένα binary. Οπότε, για να είσαι νομικά σύνομος, ωραία. Πρέπει να είσαι εντάξει με όλες τις υποχρεώσεις, από όλες τις άδειες, από όλα τα κομμάτια που υπάρχουν μέσα στο λογισμικό. Άρα, το πρώτο βήμα είναι να ξέρεις τι έχει εκεί μέσα. Ωραία. Απλή είναι straightforward, ας πούμε, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται εκεί μέσα. Και το άλλο θέμα ήταν, για να μιλήσουμε και η ασφάλεια, καλό θα είναι να ξέρω. Μη λέμε πολλά και μη λέμε ψέματα. Προσπαθούμε να κρυφτούμε. Τα τελευταία 2 χρόνια το security είναι αυτό το οποίο εκτείναξε πολύ την ιδέα. Εμφανίστηκαν ένα σωρό οργανισμοί οι οποίοι αρχίσαν να μιλάνε πολύ με εμφατικό τρόπο ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε ένα bill of materials, να ξέρεις ακριβώς τι έχει ένα λογισμικό. Έχω βάλει διάφορες εκεί, από την Αμερικάνικη μεριά, από την Ευρωπαϊκή μεριά, όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό. Γιατί στην ουσία σου λέει, okay, εσύ που έχεις ένα λογισμικό, ξέρεις μήπως είσαι
πώς το λένε, υποφέρεις από κάποιες από αυτές τις vulnerabilities. Και έχω βάλει εδώ πέρα μόνο αυτά τα οποία έχουν βγει με cool logo, ας πούμε, που είναι αυτά, υπάρχουν πολύ περισσότερες και φυσικά βγαίνουν συνέχεια καινούργιες. Ωραία. Αλλά για να ξέρεις αν μία από αυτές σε επηρεάζει ή πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό, πρέπει να ξέρεις τι software έχεις. Και δεν μπορείς να έχεις τη γενική ιδέα, α, έχω πάρει και έναν server ο οποίος τρέχει κάποιο software. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς όλα τα κομμάτια. Ωραία. Ή, αν ξεχάσουμε αυτό, άμα υπάρχουν περίπλοκες επιθέσεις, σαν αυτή που έγινε με τη Microsoft στο SolarGate, ωραία, που κάποιοι κακόβουλοι πειράξαν επιστοποιητικά έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν διαφορετικά modules και να νομίζεις ότι εσύ κατεβάζεις αυτό, ενώ στην πραγματικότητα κατεβάζεις κάτι άλλο και αυτό να διαχυθεί σε όλη τη βιομηχανία ή διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει. Πάλι ο βασικός κανόνας για να μπορείς να αρχίσεις να αντιμετωπίζεις κάτι τέτοιο είναι να ξέρεις ακριβώς τι είναι αυτό που έχεις μέσα. Και η κοινή διαπίστωση είναι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα του τι software είναι αυτό που τρέχει. Ωραία. Όταν έχουν ένα software που τρέχει ή αυτοί που παράγουν software, επίσης οι περισσότεροι δεν έχουν πλήρη ακριβή ιδέα το τι είναι, το τι περιλαμβάνει αυτό το software το οποίο παράγουν. Ωραία. Όλα ακριβώς τα συστατικά. Αυτό που λέω συνέχεια, αν θέλουμε ένα κατάλογο, θέλουμε ένα, τα περιεχόμενα, κάτι τέτοιο, δεν είναι κάτι, μην το φανταστείτε πολύ περίεργο, ας πούμε, είναι ένα, φανταστείτε ένα πίνακα, ας πούμε, που θέλω να έχω το name, like, το όνομα, την άδεια, ποια version χρησιμοποιώ και που το βρήκα, ας πούμε, εντάξει. Και έχω, για παράδειγμα, στο Zlib, χρησιμοποιώ τη Zlib, η οποία είναι κάτω από τη Zlib License, χρησιμοποιώ τη version 1.2.11 και το κατέβασα το Zlib.net. Ή χρησιμοποιώ το GCC, η οποία είναι κάτω από το GPL3 or later. Χρησιμοποιώ τη version 1.2, το κατέβασα από εκεί και άμα θέλω μπορώ να βάλω και άλλες πληροφορίες. Το GCC δεν το πήραξα, δεν το μετέτρεψα. Χρησιμοποιώ ακριβώς όπως το κατέβασα. Μια τέτοια, μιλάμε για κάτι τέτοιο, κάτι πολύ απλό, μία απλώς καταγραφή το τι έχουμε εκεί μέσα. Ωραία. Το NPAA στην Αμερική έφτιαξε μία λίστα, γιατί όπως καταλάβατε αυτά τα πράγματα που ανέφερα πριν, όνομα, άδεια και version κτλ. Εντάξει, ακούγονται προφανή, έχουμε καταλήξει αυτά μετά από χρόνια, αλλά και γιατί να κρατάμε αυτά και να μην κρατάμε άλλα πράγματα. Οπότε το NTIA πριν από κανένα δίμηνο δημοσίευσε ότι να, αυτό είναι το minimum viable, θέλω τουλάχιστον να ξέρω από πού ήρθε, να έχει ένα identifier, ένα version και κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή που θα αποφασίσεις τι ακριβώς πληροφορία θα κρατήσεις, είναι πώς την δίνεις αυτή, πώς την προχωράς. Και εκεί, αν είναι που υπάρχει τελείως ελευθερία σε όλους. Ωραία. Ήδη μόνο, κοιτάζοντας εγώ μόνο την εταιρεία στην οποία δουλεύω, υπάρχουν περιπτώσεις, επειδή είπαμε είναι πολύ μεγάλη και το κάθε business μπορεί να κάνει διαφορετικά πράγματα, υπάρχουν που στέλνουν ένα Word document και ορίστε, να, ορίστε τι περιέχει μέσα. Άλλοι στέλνουν spreadsheets με στήλες. Πάλι είναι η ίδια πληροφορία. Ωραία, ποιο είναι το component, ποια είναι η license, ποια version χρησιμοποιώ και τέτοια πράγματα. Όλα τα ίδια πράγματα είναι, αλλά το στείλω με διαφορετικό format. Ωραία. Άλλοι στέλνουν απλώς ένα μεγάλο text file και λέει, ορίστε, έχουμε ένα. Τι είναι αυτό, πιθανόν. Node ή κάτι, ναι. Και έχω 453 διαφορετικά components μέσα και να ορίστε η πληροφορία για αυτά. Εντάξει, και τα στέλνω σε ένα text file. Οπότε η προσπάθεια η οποία έχουμε κάνει τα τελευταία 10 χρόνια με την οποία ασχολούμαι λέγεται SPDX, που είναι τα αρχικά από το Software Package Data Exchange και είναι η ιδέα να είναι το πρότυπο για να μπορείς να μεταδώσεις αυτή την πληροφορία, αυτή που λέμε ακριβώς, ωραία, για το software και τα metadata γι' αυτό. Τα πρόσφατα και πολύ καλά νέα είναι ότι επιτέλους έγινε ISO standard πριν από κανένα δίμηνο, τρίμηνο και είναι το ISO 5962, freely available ευτυχώς, δηλαδή οποιοσδήποτε μπορεί να το κατεβάσει χωρίς να πληρώσει τις εξωφρενικές τιμές. Και ορίζει έναν τρόπο, στην ουσία καταγραφής αυτής της πληροφορίας, τις οποίες είπαμε ότι ναι, χρειαζόμαστε. Ωραία. Φτιάχνουμε δύο διαφορετικά πράγματα με το SPDX.
κανονικό το specification και μια άδεια, μια λίστα από άδειες, και θα μιλήσω για αυτά τα δύο πράγματα αμέσως μετά. Και η όλη η εργασία που γίνεται, είμαστε χωρισμένοι σε τρία groups, ένα με έμφαση στο τεχνικό, ένα με έμφαση στο το νομικό κομμάτι και ένα με outreach, προσπαθούμε να το διαδώσουμε την ιδέα και να εξηγήσουμε σε όλον την καταπληκτική ιδέα που είναι και γιατί να μην τη χρησιμοποιείτε εσείς. Περνάω βιαστικά όλη την ιστορία. Ξεκινήσαμε, είπαμε, πριν από 10 χρόνια και το τελευταίο μεγάλο milestone είναι ότι έγινε ISO standard. Έχουμε βάλει διάφορες versions κατά καιρούς. Λοιπόν, από τα δύο πράγματα τα οποία παράγουμε, το ένα είναι αυτή η λίστα με άδειες λογισμικού. Ωραία. Ξεκινήσαμε από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες και σιγά σιγά τώρα τα φτάνουμε. Ωραία. Έχουμε μέχρι στιγμής καταχωρήσει 475 άδειες και 40 exceptions. Και για κάθε άδεια χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, το name. Το βασικό είναι ότι φτιάχνουμε ένα short identifier. Ποιο είναι το κείμενο της άδειας. URLs, τέλος πάντων, διάφορες μεταπληροφορίες για την άδεια και κάτι τέτοιο. Και ένα μεγάλο κομμάτι που έχουμε κάνει, μια σημαντική δουλειά, είναι αυτά τα matching guidelines, που σημαίνει ότι αν έχω δύο κείμενα αδειών, αν αυτά τα δύο κείμενα είναι η ίδια άδεια ή όχι. Ωραία. Προσέγγιση είναι, ωραία, θα κάνω ένα match, ξέρω, string match μεταξύ δύο κειμένων. Ωραία. Αυτό το πράγμα δεν δουλεύει σε άδειες οι οποίες είναι νομικά κείμενα. Ωραία. Γιατί φανταστείτε, για παράδειγμα, η άδεια BSD με το 3-Close BSD έχει τρεις βασικές. Τρία close, που λένε. Ωραία. Το οποίο λέει 1, 2, 3. Εντάξει. Αλλά αν η άδεια αντί για νούμερο 1, 2, 3, αντί είναι μια λίστα με νούμερα, είναι μια λίστα με αστεράκια, 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 δηλαδή, ξέρεις, unnumbered list, ας πούμε, ή αν έχει dash, high, θα είναι κάτι, είναι ακριβώς η ίδια άδεια, ωραία, δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς 1, 2, 3, ωραία. Ή η γνωστή ιστορία όλα αυτά με Unicode, αν έχεις straight codes ή curly codes, όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχει καμία διαφορά, η άδεια είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε τα matching guidelines που έχουμε φτιάξει είναι ακριβώς αυτή η ιδέα πώς θα ορίσουμε ότι τα δύο πράγματα είναι ακριβώς τα ίδια, παρόλο που τα bytes, ας πούμε, στην πραγματικότητα στο αρχείο είναι διαφορετικά. Ωραία. Υπάρχουν άδειες επίσης, οι οποίες λένε ότι αναφέρουν μέσα και το όνομα του δημιουργού ή του copyright holder. Ωραία. Και γράφει μέσα το κείμενο, παράδειγμα πάλι στη BSD, Clause, ας πούμε, ότι δεν θα χρησιμοποιήσεις το όνομα χιχιχι για να διαφημίσεις το προϊόν σου. Ωραία. Σε ένα άλλο software, η ακριβώς η ίδια άδεια θα λέει δεν θα χρησιμοποιήσεις το όνομα ψιψιψι για να διαφημίσεις το προϊόν σου. Αλλά άσχετο με το ποιο όνομα αναφέρεται, η άδεια είναι η ίδια. Ωραία. Οπότε έχουμε κάνει αυτή την έννοια που έχουμε κάνει όλα αυτά τα νομικά κείμενα templates, όπου σημαίνει ότι έχουμε πει ένα abstraction και έχουμε καταχωρήσει την άδεια BSD ως δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα του κενό και εδώ μπορείς να κάνεις match οποιοδήποτε string θέλεις και τα λοιπά για να κάνεις, για να διαφημίσεις το προϊόν σου. Το πιο βασικό κομμάτι λοιπόν από όλα αυτά όμως είναι το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο το χαρακτηριστικό είναι το short identifier. Ωραία. Στην ουσία έχουμε δώσει μικρά ονόματα σε όλες τις άδειες, έτσι να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει για ποια πράγματα μιλάμε. Ωραία. Και αυτή έχουμε την άδεια MIT, BSD3Close, GPL2 or later και όλα αυτά. Γιατί μέχρι να το κάνουμε αυτό ήταν εντυπωσιακό ότι ο καθένας χρησιμοποιούσε κάποιο διαφορετικό όνομα για όλες τις άδειες και δεν ήσουν ποτέ σίγουρος για ποια άδεια μιλάμε. Ωραία. Και επειδή τα πράγματα ποτέ δεν είναι τόσο απλά ώστε να έχει μόνο μία άδεια, υποστηρίζουμε και expressions. Δηλαδή, μπορείς να έχεις GPL or BSD. Ή το δεύτερο παράδειγμα εδώ πέρα είναι Eclipse Public License or Mozilla Public License.
Ωραία. Γιατί πολλές φορές τα λογισμικά δεν είναι μόνο μία απλή άδεια, αλλά υπάρχει ένα συνδυασμό. Και έχουμε φτιάξει αυτή τη γραμματική με or, and και with, που να μπορείς να φτιάξεις όλες αυτές τις εκφράσεις για διαφορετικές άδειες. Η βασική χρήση, την οποία δεν τη φανταστήκαμε ποτέ στην αρχή όταν μιλάγαμε για αυτούς τους καταλόγους, αλλά η χρήση η οποία έχει προκύψει είναι ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί αυτό τον εύκολο τρόπο να πια για να δηλώνει την άδεια των διαφόρων του λογισμικού μέσα στα source files. Ωραία. Βάζοντας αυτή απλώς μία γραμμή, SPDX License Identifier, colon, και ακριβώς την άδεια που θέλεις, δηλώνεις κατευθείαν ποια είναι η άδεια με την οποία αυτός ο κώδικας γίνεται διαθέσιμος. Είναι πολύ εύκολο, είναι μόνο μία γραμμή σχόλιο, μπορεί να είναι εύκολο να υποστεί επεξεργασία οποιοδήποτε πρόγραμμα, γιατί μπορείς να το διαβάσεις πολύ εύκολα. Ωραία. Έχει διάφορα άλλα χαρακτηριστικά, να μην παίρνουμε αυτό. Και ένα σωρό projects έχουν ήδη αρχίσει και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Το βασικό μεγάλη μου επιτυχία ήταν ότι το Linux kernel τώρα εδώ και 2 χρόνια το έχει υιοθετήσει, οπότε όλα τα αρχεία στον kernel έχουν ακριβώς χαρακτηριστικό τρόπο για να υιοθετήσει την άδεια. Και έχω ακριβώς 10 λεπτά. Οπότε αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος να δηλώνεις την άδεια λογισμικού. Ωραία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άμα έχουμε αυτό το πράγμα σε όλα τα αρχεία, είναι πολύ εύκολο να μαζέψουμε όλη αυτή την πληροφορία και να πούμε μετά ότι όλο αυτό το πακέτο λογισμικού έχουμε αυτά τα πράγματα μέσα. Έχουμε αυτά τα πακέτα, τα οποία περιέχουν αυτά τα αρχεία και διάφορα τέτοια. Οπότε πώς δομούμε αυτή την πληροφορία? Η έννοια αυτή τη SPDX, πάλι που είναι το πρότυπο πώς θα περιγράφεις αυτή την πληροφορία, έχει μερικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι περιγράφει με λεπτομέρεια, όση λεπτομέρεια θέλεις να πας βαθιά για να περιγράψεις αυτή την πληροφορία. Είναι πολύ ευέλικτο και υποστηρίζει ένα σωρό διαφορετικά μορφολογίες κειμένου. Ωραία, μπορεί να είναι και το text, που είναι tag value, μπορεί να είναι πιο προσανατολισμένα σε αυτόματη επεξεργασία, δηλαδή να τα σώνεις σε RDF, XML, JSON, YAML, ό,τι θέλεις τέλος πάντων, ή τελείως να τα στέλνεις σε spreadsheets, έτσι ώστε να μπορεί να το διαβάζουν μη τεχνικοί γιατί ενδιαφέρονται για αυτά. Και το βασικό μας στοιχείο είναι ότι επικεντρώνονται να καταγράφεις τα πραγματικά δεδομένα, ωραία, τα facts. Άμα θες, μπορείς να καταγράφεις και πώς εγώ το κατανοώ αυτό το πράγμα, αλλά η βασική ιδέα είναι ότι καταγράφω μόνο τα γεγονότα. Ωραία. Και για να μην λέω πολλά, αυτό είναι ένα ψεύτικο παράδειγμα στο πιο απλό format, που είναι ένα text, που είναι απλώς tag value, που βλέπετε σε κάθε γραμμή έχει ένα tag column value και σου λέει ότι να ορίστε, έχουμε ένα document name, με ένα ID, το content μπορούμε να βάλουμε ένα text. Έχουμε κάποια πληροφορία για το ποιος το έφτιαξε αυτό. Το έφτιαξε η Jane σε μια εταιρεία, χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο και ένα timestamp. Ωραία. Και μετά δεξιά, ας πούμε, βλέπουμε στη δεύτερη στήλη, βλέπουμε πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο αρχείο. Να ορίστε το file name του, είναι τύπου text. Έχω ένα SHA για να ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό το αρχείο. Η άδεια που βρήκα μέσα είναι Apache, αλλά βρήκα και άλλη μια άδεια μέσα η οποία δεν έχει κανένα από τα μικρά ονόματα, οπότε απλώς θα την ονομάσω License Reference 1 και μετά στο τέλος της στήλης θα βρείτε ότι μπορώ να γράψω και το κείμενο της License Reference 1. File Copyright Text, Comment, δηλαδή είναι ένα πολύ απλό format που μπορείς να γράψεις οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα είναι το απλό text format, αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό έχουμε τους αντίστοιχους τρόπους για να το μετατρέψεις σε, είπαμε, RDF, YAML, ό,τι άλλο θέλετε. Τα βασικά κομμάτια τα οποία απαρτίζουν αυτό το αρχείο πληροφοριών είναι ότι έχουμε οπωσδήποτε μια πληροφορία για το ίδιο το document. Ωραία. Και μετά έχουμε μια ιεραρχία ότι πηγαίνουμε από πακέτα. Ωραία. Μετά αρχεία και μετά snippets, γιατί μπορεί το ένα αρχείο να μην είναι όλο
ομοειδές, τέλος πάντων, αλλά να είναι διαφορετικά κομμάτια του μέσα στο ίδιο αρχείο και να θες να πεις ότι οι γραμμές 100 με 200 στην πραγματικότητα τις αντέγραψα από κάπου, οπότε είναι κάποιος άλλος ο αρχικός όθωρος. Και μετά έχεις άλλες πληροφορίες. Βάλαμε το μεγάλη ιστορία που είναι οι σχέσεις μεταξύ διαφόρων στοιχείων, ώστε να μπορώ να πω ότι αυτό το πακέτο περιλαμβάνει αυτά τα αρχεία και αυτό το snippet ανήκει μέσα σε αυτό το αρχείο, αλλά μπορώ να βάλω και άλλες πληροφορίες, όχι μόνο το ανήκω, αλλά ότι, ξέρω εγώ, αυτό το αρχείο είναι test data για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπορείς να δηλώσεις διάφορες τέτοιες σχέσεις μεταξύ των διαφορών στοιχείων για το οποίο μιλάς. Οπότε αφήνει η έννοια του, αυτό είναι το θεωρητικό μοντέλο στο οποίο δουλεύουμε. Ωραία. Και όπως είπαμε, έχουμε τρόπους να φτιάξουμε αυτά που τα λέμε στην ουσία serializations. Από τη στιγμή που έχεις ένα θεωρητικό μοντέλο, πώς θα έχεις διάφορα κομμάτια να ορίστε, θα σώσω αυτή την πληροφορία σε ένα RDF, σε ένα spreadsheet ή σε ένα σκέτο text ή JSON ή ό,τι θέλω. Ωραία. Αλλά το μοντέλο παραμένει το ίδιο. Ωραία. Έχω πακέτα, ξέρω εγώ, αρχεία και τέτοια. Και το πώς θα τα γράψω σε YAML, σε JSON ή σε spreadsheet είναι διαφορετικό τύπο. Στο spreadsheet, ας πούμε, θα βάλω στήλες. Ενώ σε YAML θα βάλω, ή σε JSON θα βάλω nested πληροφορία μέσα σε δομές της γλώσσας. Ναι. Αυτό που κάνουμε τώρα, αυτό είναι. Αυτό περιέγραψε είναι ακριβώς το στάνταρ που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το ISO standard. Ωραία. Τώρα δουλεύουμε πολύ, θα έλεγα, για την επόμενη version, SPDX 3, όπου προσπαθούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερο abstraction. Ένα πράγμα που δεν έγραψα εδώ πέρα είναι ότι ενωθήκαν πολλές προσπάθειες, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στα 10 χρόνια που δουλεύαμε, υπήρχαν πολλές παράλληλες προσπάθειες να φτιάξουμε αυτή την ιδέα για κατάλογο περιεχομένων λογισμικού. Οπότε τώρα έχουμε ενωθεί πολλές ομάδες και δουλεύουμε όλοι μαζί. Και η ιδέα είναι ότι αυτό μπορεί να εξελιχθεί περισσότερο, να μην είναι μόνο για software, αλλά μπορεί να έχει και hardware. Ωραία. Γιατί αν, παράδειγμα, αγοράζεις μια ιατρική συσκευή, θες να έχεις αυτή την πληροφορία όχι μόνο για το software, να ξέρεις ακριβώς τι software τρέχει, αλλά και το hardware, τι hardware έχει. Ωραία. Οπότε όλο αυτό είναι bill of materials που θες να φτιάξεις. Οπότε, προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα αρκετά abstract, ότι υπάρχουν elements και όχι ακριβώς αρχεία, γιατί μπορεί να μην είναι η έννοια του αρχείου. Η έννοια αρχείου έχει σχέση με λογισμικό, αλλά στο hardware θα υπάρχει κάτι άλλο. Ωραία. Και το άλλο που κάναμε είναι ότι το χωρίσαμε σε profiles, γιατί ακριβώς επειδή αρχίσαμε και βάζαμε περισσότερη πληροφορία μέσα, δεν έχει νόημα να τα έχεις όλα σε ένα flat επίπεδο. Δηλαδή, έχω πληροφορίες για τις άδειες λογισμικού ή για τα copyright, για τα που ξεκινήσαμε, αλλά μετά λέμε να βάλουμε πληροφορίες και για security, ωραία, vulnerability. Ωραία. Και να βάλουμε πληροφορίες για provenance ή pedigree. Ωραία. Δηλαδή, από πού το πήρα ή πώς το έφτιαξα, το έκανα compile με αυτό το compiler και διάφορα τις πληροφορίες. Ωραία. Και μετά λέμε όλο αυτό θα γίνει ένα τεράστιο πράγμα και συνήθως αυτό που θέλεις είναι να εστιάσεις σε μία πληροφορία, οπότε ας το κόψουμε και να το κάνουμε profile με την λογική όπως δουλεύουν τα USB profiles. Που το κάθε ένα έχει διαφορετικό areas of interest. Τελευταία slides είναι ότι όλα αυτά καλά, αλλά χρειαζόμαστε ένα σωρό εργαλεία για να τα δουλεύουμε όλα αυτά. Και υπάρχουν εργαλεία, και δεν πρόκειται να μπω τώρα στη λίστα με όλα τα εργαλεία που έχουμε, αλλά θέλουμε εργαλεία τα οποία να παράγουν αυτή την πληροφορία, θέλουμε εργαλεία τα οποία να την καταναλώνουν και απλώς να τη δείχνουν, να τη φιλτράρουν ή να, κάνουν, να μετατρέπουν από ένα format στο άλλο, να, κάνουν, να συγκρίνουν, να κάνουν merge και διάφορα τέτοια. Και υπάρχουν ένα σωρό εργαλεία. Όπως είπαμε, τα πάντα είναι, δηλαδή υπάρχουν ELAC, υπάρχουν ιδιόκτητα, υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα, είναι απλώς βιβλιοθήκες για να γράφεις τα αρχεία, υπάρχουν εργαλεία που είναι πολύ στενά, απλώς να συγκρίνω δύο πράγματα ή να κάνω merge, υπάρχουν μεγάλα application τα οποία χειρίζονται διαφορετικά, υπάρχουν integrated environments που τα βάζεις μέσα στο build CI σου και διάφορα τέτοια. Γενικά έχουμε τα πάντα. Ωραία. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι τελείως open. Γίνεται open,
όποιος θέλει και ενδιαφέρει για τέτοια πράγματα, με χαρά θα σας δεχτούμε, όσους περισσότερους τόσο καλύτερα. Ωραία. Όπως είπα, ένα group που ασχολείται με τα τεχνικά θέματα, ένα group ασχολείται με τα νομικά και ένα group ασχολείται με τη διάδοση. Η δουλειά μας γίνεται κυρίως μέσω mailing lists. Έχουμε meetings κάθε περίπου αναβδομάδα ή κάτι τέτοιο, ανάλογα με τι χρειάζεται να κάνουμε. Ωραία, meeting εννοώ, virtual εννοώ, τηλεφωνήματα. Τα περισσότερα τώρα, ή σχεδόν όλα, έχουν μεταφερθεί στο GitHub. Δηλαδή, δουλεύουμε πολύ με issues και σχολιάζουμε εκεί πέρα. Απλώς, αν κάτι δεν μπορεί να λυθεί εκεί πέρα, το μεταφέρουμε σε ένα meeting για να το συζητήσουμε διαζώσεις. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ιδίως εδώ μιλάμε για θεωρητικά μοντέλα, είναι αρκετά δύσκολο να κάνεις όλη την κουβέντα εκεί. Ωραία. Το site μας, το ανανεωμένο, είναι SPDXDev. Και έχω ακριβώς μισό λεπτό για να δω αν έχει κανείς ερωτήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να βρω το chat. Επίσης, το BOM είναι χρήσιμο να μπορούμε να γνωρίζουμε αν ένα εξάρτημα υποστηρίζεται. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Οι άδειες υπάρχει ένα threshold. Όχι. Ναι, φυσικά. Έχουμε ήδη βάλει στη λίστα. Δεν ξαναλέω την ερώτηση, υποθέτω ότι ο Δόλος μπορεί να τη διαβάζει. Έχουμε ήδη προσθέσει στη λίστα άδειες οι οποίες έχουν παραχθεί από κάποιον και χρησιμοποιούνται στην ουσία από αυτόν. Ωραία. Είμαστε αρκετά διαφανείς, οπότε έχουμε δημοσιεύσει στο GitHub ακριβώς τα στάδια για πώς εξετάζουν μια άδεια. Ας πούμε, αν μια άδεια είναι μόνο για κάποιον και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλον, τότε αυτό είναι αρνητικό στοιχείο. Ωραία. Δηλαδή, άμα φτιάξει μια άδεια που λέει κάτι μόνο για τον Πάνο και μόνο ο Πάνος μπορεί να χρησιμοποιήσει, τότε ναι, αυτή πιθανόν δεν θα περάσει. Ωραία. Αλλά άμα είναι open, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιονδήποτε και διάφορα τέτοια, μπορεί να μπει σε αυτή τη λίστα. Ωραία. Και επίσης την κοιτάζουμε δηλαδή νομική αρκετά, και λένε ότι πολύ ωραία αυτή η άδεια, Eclipse Distribution License για παράδειγμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι BSD, οπότε δεν θα φτιάξουμε ένα καινούριο, γιατί το Eclipse μπορεί να το λέει Eclipse Distribution License, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι η άδεια BSD, οπότε δεν χρειάζεται να πάρει ένα καινούριο identifier. Το License Proliferation είναι πράγματι μεγάλο πρόβλημα και ναι, προσπαθούμε. Το θέμα είναι ότι τώρα πια ευτυχώς δεν παράγονται καινούργιες άδειες πολύ, δηλαδή έχει μάθει ο κόσμος και έχει σταματήσει, αλλά όλες αυτές που υπάρχουν ήδη, για παράδειγμα τώρα προσπαθούμε να μεταφέρουμε όλες τις άδειες του που εμφανίζονται στο Fedora μέσα εκεί, και το FreeBSD θα αρχίσει να χρησιμοποιεί SPDX παντού. Έχω ήδη περάσει κατά ένα λεπτό χρόνο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα. Να περάσουμε. Συγγνώμη, θα απαντήσω στο τέτοιο. Το ISO είναι ελεύθερο.